ένας που θέλει να γίνει ιερέας πρέπει να έχει οπωσδήποτε αυτό το πνεύμα της θυσίας. Και ένας που δεν έχει πνεύμα θυσίας δεν μπορεί να γίνει ιερέας, να γίνει σωστός ιερέας. Έτσι, δυστυχώς υπάρχει και αυτό, έτσι, πολλοί γίνονται για το μισθό, για τα χρήματα. Γι' αυτό και λένε κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι, και είναι σωστό αυτό, ότι καλύτερα να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος, να έχουμε την υποστήριξη του λαού ιερείς και όχι του κράτους. Έτσι. Όταν δεν υπάρχει μισθός που να τρέχει κάθε δεκαπενθήμερο, ο άλλος που δεν έχει πνεύμα θυσίας θα το σκεφτεί να γίνει ιερέας. Ενώ τώρα πολλοί πάνε με κίνητρο αυτό το χρηματικό, έτσι, το μισθό. Αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια, δυστυχώς. Έτσι. Ένας που έχει όμως πνεύμα θυσίας και έχει και τις προϋποθέσεις, έχει φυλάξει δηλαδή την παρθενία του, την αγνότητά του, δεν έχει πέσει σε σοβαρά αμαρτήματα άλλου είδους ή σαρκικά, θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει για να έχει τις προϋποθέσεις αυτές και να αποκτήσει και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει σωστός ιερέας. Βέβαια, χωρίς πνεύμα θυσίας δεν μπορεί να γίνει κανείς ιερέας, αλλά και γενικώς σωστός άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει και σωστός χριστιανός δεν μπορεί να γίνει. Γιατί βλέπετε και ο Χριστός μας τι μας λέει, όποιος θέλει λέει, να με ακολουθήσει, να γίνει μαθητής μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Απάρνηση του εαυτού μας σημαίνει θυσία του εαυτού μας, έτσι, να αρνηθώ τον εαυτό μου, να αρνηθώ τη ζωή μου ακόμα. Γιατί πάλι λέει ο Χριστός μας, αν φροντίσετε λέει να μην πεθάνετε, να φυλάξετε τη ζωή σας, θα τη χάσετε. Και αν τη χάσετε για μένα, γίνετε μάρτυρες, θα την κερδίσετε, θα την βρείτε τη ζωή σας, θα βρείτε την αιώνια ζωή. Δηλαδή ο χριστιανός έχει αυτό το πνεύμα της θυσίας και του μαρτυρίου. Είναι έτοιμος να μαρτυρήσει, να πεθάνει για τον Χριστό. Και τότε μπορεί να γίνει σωστός χριστιανός. Έτσι κάθε στιγμή κόβει το θέλημά του. Έτσι, και αυτό είναι η πιο μεγάλη θυσία. Γιατί ξέρετε, εκείνο που αγαπάμε πιο πολύ απ' όλα είναι αυτά που θέλουμε, τα θελήματά μας. Όταν λοιπόν ο χριστιανός είναι αληθινός χριστιανός, αρνείται αυτά που θέλει και λέει όχι τι θέλω εγώ, τι θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός θέλει ας πούμε την Κυριακή το πρωί εγώ να ξυπνήσω να πάω εκκλησία. Μα εγώ μ' αρέσει να κοιμάμαι. Ναι, ή μ' αρέσει ας πούμε να τρώω. Μα το πρωί της Κυριακής δεν πρέπει ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε νερό, ούτε να κοιμηθούμε. Θα πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Αυτό είναι μια μικρή θυσία. Αν δεν την κάνεις αυτή τη μικρή θυσία, πώς θα κάνεις μετά την πιο μεγάλη, που θα έρθει αύριο ας πούμε κάποιος άπιστος και θα σου πει ή θα φτύσεις την εικόνα ή θα πατήσεις την εικόνα του Χριστού ή αλλιώς θα σου πάρω το κεφάλι. Τι θα κάνεις εκεί πέρα, αν δεν έχεις μάθει να κάνεις αυτές τις μικρές θυσίες. Έτσι γίνονται οι μάρτυρες, με αυτή την προπόνηση θα λέγαμε. Αρχίζουμε από αυτές τις μικρές, τις καθημερινές θυσίες και πάμε και στις μεγάλες. Ήταν μια Αγία γυναίκα που ασκήτευε πάνω από το μεγάλο ποτάμι τον Νείλο. 60 χρόνια. Και δεν είχε δει ποτέ το ποτάμι από το παράθυρό της. Θα πει ήταν κακό να δεις το ποτάμι. Δεν είναι κακό θα λέγαμε. Αλλά αυτή έλεγε με το λογισμό της, εγώ ήρθα εδώ για να βλέπω το ποτάμι και να χαζεύω. Ήρθα για να μιλάω στο Θεό, να προσεύχομαι και να αγωνίζομαι για τη σωτηρία μου. Έκανε αυτή τη μικρή θυσία, γιατί είναι μια θυσία και αυτό. Να σου λέει ο λογισμός, κοίτα έξω το παράθυρο και συμπίσω, όχι δεν κοιτάω. Για χάρη του Χριστού όμως, δεν κοιτάω. Γιατί ποια έννοια έχει να κοιτάω έξω το παράθυρο και να χαζεύω. Αν ας πούμε ξεκινάς έτσι από αυτές τις μικρές θυσίες, κόβεις το θέλημά σου, μετά θα κάνεις και τις μεγάλες. Ή ας πούμε σου λέει η Εκκλησία, Τετάρτη Παρασκευή θα νηστεύουμε. Ναι, αλλά εγώ μου αρέσει να τρώω ας πούμε. Περνάω έξω από ένα γυράδικο και μυρίζουν εκεί τα κρέατα και δεν μπορώ να αντισταθώ. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί δεν έχεις αυτό το πνεύμα της θυσίας. Θα πεις, θα κάνω μια μικρή θυσία για τον Χριστό. Αφού ο Χριστός λέει δεν πρέπει να φας σήμερα, δεν θα φάω. Κάνουμε λοιπόν αυτή τη μικρή θυσία και μαθαίνουμε τι να κάνουμε, να επιβαλόμαστε στον εαυτό μας. Έτσι. Αν δεν επιβληθεί ο άνθρωπος στον εαυτό του, δεν κυβερνήσει τον εαυτό του, μετά δεν μπορεί να πάει στο Θεό. Τον κυβερνάει ο διάβολος μετά. Τον κυβερνάνε τα πάθη του δηλαδή. Και ό,τι του λέει ο λογισμός και ό,τι του λέει η σάρκα, μετά τρέχει να το κάνει, να το ικανοποιήσει.